Αρκαδία 938. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να βρέξει και να έχουμε πάρει ένα σωρό χρήματα από το Υπουργείο από το 2016 που πνιγήκαμε με τις πλημμύρες, να έχει κρυφθεί η πόλη μας έκτακτη ανάγκη και να μην έχουμε υλοποιήσει τίποτα και να έχουμε τα λεφτά στο σιτάρι, αφού λέει συνέχεια ο Δήμαρχος τα λεφτά. Λοιπόν, τα έχει αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν έκανε κάτι. Υπάρχει βέβαια η απάντηση του κ. Δημάρχου, την είπε και χθες, την έχει πει πολλές φορές στα Η απάντηση συμβούλια. Του κ. Δημάρχου πλέον, ξέρετε, εμείς που πηγαίνουμε στα δημοτικά συμβούλια και βλέπουμε την τακτική, είναι πλέον γνωστή. Δεν φταίει ποτέ αυτός, δεν φταίει ποτέ η δημοτική αρχή, πάντοτε φταίνε κάποιοι άλλοι. Προχτές είπε ότι φταίνε οι πολίτες που δεν έχουν καθαρίσει τα χαντάκια του, ενώ οι παλιοί τα καθαρίζαν. Φταίνε και οι πολίτες, ναι. Εντάξει. Εγώ το είπα ότι δεν θα αναφερθώ πάλι στις πλημμύρες γιατί ξέρω την απάντηση. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν φταίει ο κ. Παυλής, δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, δεν φταίει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, φταίει ίσως, όπως το παλιγορικά, ο Πάπας με τον Τραμπ, τον πρόεδρο, οι οποίοι κάνανε συμπεριγνίες για να βάλουν τη Δημοτική Αρχή. Ο Θεός έκανε παιχνίδια με τη φύση. Εντάξει, κάθε φορά και στα σκουπίδια και στα σοβαρά θέματα, ποτέ δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή. Να προσθέσουμε εγώ ότι... πιστεύω λοιπόν ότι ευθύνεται, έχει δίκιο ο Δήμαρχος, και θα είμαι λίγο σκληρός τώρα, ότι ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Ευθύνεται το ίδιο το κράτος που έτσι όπως έχει νομοθετήσει, αφήνει χωρίς τιμωρία ασίδωτους δημάρχους σαν τον κύριο Παυλή με τη δημοτική του αρχή να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν. Τι εννοείται ασίδωτους? Γιατί δηλαδή, έχει τιμωρηθεί ποτέ κανείς για τα λάθη που έχουν κάνει? Ότι πούμε... πνιγήκανε προχτές δηλαδή 40 σπίτια και γέμισε κάτω το υπόγειό τους και καταστραφήκανε. Και επειδή δεν έκανε η δημοτική αρχή το έργο που έπρεπε να κάνει. Για τέτοιο θέμα. Τιμωρήθηκε κανείς. Για τέτοιο θέμα. Τιμωρήθηκε κανείς για τα εκατομμύρια που μεταφέραμε σκουπίδια επί 2 χρόνια σε άλλη περιφέρεια. Τιμωρήθηκε κανείς που γεμίσαμε τον τόπο και τα ρέματα σκουπίδια? Τιμωρήθηκε κανείς που πήγαμε μέσα στο δάσος και ανοίξαμε χωματερή? Ποιος τιμωρήθηκε? Υπάρχουν νόμοι? Καταλάβατε τι σας λέω. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Τιμωρήθηκε κανείς που δαγκώνουν τα παιδιά μας στα δέσποτα? Όσο για τα... Καταλάβατε τι σας λέω. Ναι, καταλαβαίνω λοιπόν, τι λέτε. Ότι και τους αφήνει η νομοθεσία έτσι στο απειρόβλητο και κάνουν ό,τι θέλουν. Αρκαδία 938.